Αποκάλυψης του Ιωάννου. Αποκάλυψης του Ιωάννου του Θεολόγου. Είμαστε σελίδα 1089, στο τέταρτο κεφάλαιο και στο 9 εδάφιο. Σελίδα 1089, δέλτα κεφάλαιο, βιβλίο Αποκάλυψης του Ιωάννου, δέλτα κεφάλαιο και εδάφιο 9. Τέσσερα κεφάλαιο, εδάφιο 9. Και όταν προσφέρωση τα ζώα δόξα και τιμή και ευχαριστία εις τον καθήμενον επί του θρόνου, εις τον ζώντα, εις τους αιώνας των αιώνων. Οι 24 πρεσβύτεροι θέλουν υπέσει ενώπιον του καθημένου επί του θρόνου και θέλουν προσκυνήσει τον ζώντα εις τους αιώνας των αιώνων και θέλουν βάλει τους στεφάνους αυτών ενώπιον του θρόνου λέγοντες. Άξιος είσαι Κύριε να λάβεις τη δόξα και τη τιμή και τη δύναμη. Διότι εσύ έκτισες τα πάντα και δια το θέλημά σου υπάρχουσι και εκτίστησαν. Και είδον εν τη δεξιά του καθημένου επί του θρόνου βιβλίων και γραμμένων έσωθεν και όπισθεν, κατεσφραγισμένων με σφραγίδας 7. Και είδον άγγελων ισχυρών κηρύττοντα μεταφωνής μεγάλης. Τι είναι άξιος να ανοίξει το βιβλίο και να λύσει τα σφραγίδας αυτού. Και ουδήσει δύνατο εν το ουρανό, ουδέ επί της γης, ουδέ υπό κάτω της γης, να ανοίξει το βιβλίο ουδέ να βλέπει αυτό. Και εγώ έκλαιον πολλά ότι ουδής ευρέθη άξιος να ανοίξει και να αναγνώσει το βιβλίο ούτε να βλέπει αυτό. Και εις εκ των πρεσβυτέρων μη έλεγε, μη κλαίε, ιδού υπερίσχυσεν ο Λέων ως της είναι εκ της φυλής του Ιούδα, η ρίζα του Δαβίδ, να ανοίξει το βιβλίο και να λύσει τα 7 σφραγίδας αυτού. Και είδον και ιδού εν μέσω του θρόνου και των 4 ζώων και εν μέσω των πρεσβυτέρων αρνίων ιστάμενων ως εσφαγμένων έχουν κέρατα 7 και οφθαλμούς 7. Ήτινες είναι τα 7 πνεύματα του Θεού τα απεσταλμένα εισπάσαν την γην. Και ήλθε και έλαβε το βιβλίο εκ της δεξιάς του καθουμένου επί του θρόνου. Και όταν έλαβε το βιβλίο τα 4 ζώα και 24 πρεσβύτεροι έπεσαν ενώπιον του αρνίου, έχοντες έκαστος, κιθάρας και φιάλας χρυσάς, πλήρης θυμιαμάτων, ήτινης είναι επροσευχέ των Αγίων. Και ψάλουσιν νέων οδύν λέγοντες, άξιος είσαι να λάβεις το βιβλίον και να ανοίξεις τα σφραγίδας αυτού, διότι εσφάγεις και ηγόρασες ημάς εις τον Θεόν δια του αίματός σου, εκ πάσης φυλής, και γλώσσης και λαού και έθνους. Και έκανε μες ημάς εις τον Θεόν ημών βασιλείς και ιερείς και θέλομεν βασιλεύσει επί της γης. Και είδον και ήκουσα φωνήν αγγέλων πολλών κυκλώθεν του θρόνου και των ζώων και των πρεσβυτέρων. Και είτο ο αριθμός αυτών μυριάδες μυριάδων και χιλιάδες χιλιάδων λέγοντες μεταφωνής μεγάλης άξιον είναι το αρνίον το εσφαγμένο να λάβει την δύναμη και πλούτον και σοφίαν και ισχύν και τιμήν και δόξαν και ευλογίαν. Και παν κτίσμα το οποίο είναι εν το ουρανό και επί της γης και υπό κάτω της γης και όσα είναι εν τη θαλάσση και πάντα τα εν αυτής ήκουσα ότι έλεγον εις τον καθήμενον επί του θρόνου και εις το αρνίον έστω η ευλογία, η τιμή και η δόξα και το κράτος εις τους αιώνας των αιώνων. Και τα 4 ζώα έλεγον αμήν και 24 πρεσβύτεροι έπεσαν και προσεκίνησαν το ζώντα εις τους αιώνας των αιώνων. Η Αποκάλυψη λοιπόν του Ιωάννου του Θεολόγου, ένα βιβλίο θεόσταλτο, όπως όλος ο Λόγος του Θεού, αυτό όμως είναι ιδιαιτέρως προφητικό, όπως όλος ο Λόγος του Θεού είναι προφητικός, αλλά απεστάλλει από τον Χριστό δια του Αγγέλου εις τον Ιωάννη τον Ευαγγελιστή, τον μαθητή του Κυρίου, τον Ιωάννη τον Θεολόγο. Στην αρχή μας αποκάλυψε ο Θεός μέσα από αυτό το προφητικό βιβλίο όσα είδε ο Ιωάννης, που είδε ουράνια πράγματα, αιώνια, τον Ιησού Χριστόν τον Κύριον, που κράταγε στα χέρια του τους 7 στέρες που ήταν οι άγγελοι των εκκλησιών. Στη συνέχεια μας φανέρωσε όσα είναι, την κατάσταση των εκκλησιών, χρησιμοποιώντας σαν παράδειγμα τις 7 εκκλησίες της Ασίας, και τώρα στο τέταρτο κεφάλαιο μπαίνουμε να μας φανερώσει ο Λόγος του Θεού και αυτά που σύντομα θα γίνουν μετά ταύτα. Και έτσι λοιπόν
Λέει η Γραφή ότι άκουσα φωνή την πρώτη που μίλησε ο Χριστός στον Ιωάννη, ως σάλπιγκος λαλούσης μετεμού, και είδα και μια πόρτα ανεωγμένη, και ο Κύριος Ιησούς Χριστός μου είπε, ανάβα εδώ για να σου δείξω όσα πρέπει να γίνω μετά τα αυτά. Αυτό που θα του δείξει είναι προφητικά αυτό το οποίο θα συμβεί, όπως θα διαπιστώσουμε με αποδείξεις μέσα από το Λόγο του Θεού, μετά την αρπαγή της Εκκλησίας στον ουρανό. Αυτό λοιπόν που βλέπει, καθώς ήρθε σε πνευματική έκσταση ο Ιωάννης ο θεολόγος, είδε έναν θρόνο να κείται στον ουρανό και επί του θρόνου να είναι καθήμενος ο ζώνης τους αιώνες των αιώνων, ο μόνος δεσπότης, ο αληθινός Θεός, ο κατοικών φως απρόσιτον, ο αιώνιος Θεός, και κύκλο του θρόνου του Θεού είδε 24 θρόνους, όπου επάνω στους θρόνους κάθονταν 24 πρεσβύτεροι, 24 άνθρωποι. Βέβαια για αυτούς τους πρεσβύτερους, όπως είπαμε και την περασμένη Πέμπτη, πολλά λέγονται, ποιοι είναι. Ας δούμε όμως εμείς με τη χάρη του Χριστού. Πολλοί λένε ότι είναι αγγελικά πρόσωπα. Εμείς ξέρουμε ότι δεν είναι, γιατί στο επόμενο κεφάλαιο, όταν ψέλουνε και δοξάζουν 24 πρεσβύτεροι, στο 10 εδάφιο, 5 κεφάλαιο και 10 εδάφιο, ομολογούν, μάλιστα από το 9 να διαβάσω, «Άξιος είσαι να λάβεις το βιβλίο και να ανοίξεις τα σφραγίδας αυτού, διότι εσφάγεις και ηγόρασες ημάς, μας αγόρασε, δια του αίματός σου», πιο καθαρά δεν μπορούσε να πει ότι δεν είναι αγγελικές δυνάμεις, «μας αγόρασες δια του αίματός σου εκ πάσης φυλής, γλώσσης, λαού και έθνους, και έκαμε σημάσεις των θεών ημών, βασιλείς και ιερείς, και θέλουμε βασιλεύσει επί της γης». Άρα σίγουρα δεν είναι αγγελικές δυνάμεις. Είναι άνθρωποι. Και μάλιστα άνθρωποι ανεστημένοι, αφού μας δείχνει την κατάσταση την τότε, και αυτό αποδεικνύει απόλυτα, χωρίς καμία αμφισβήτηση, ότι πριν ανοίξει το βιβλίο με τις 7 σφραγίδες, υπάρχουν στον ουρανό ανεστημένοι άνθρωποι. Δηλαδή έχει γίνει η αρπαγή της Εκκλησίας. Η παρουσία των 24 πρεσβυτέρων εκεί, στο θρόνο του Θεού, ανεστημένων, αποδεικνύει ότι η αρπαγή της Εκκλησίας έχει γίνει αμέσως μετά την περιγραφή του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού των 7 εκκλησιών. Τώρα ποιοι είναι αυτοί? Άλλοι λένε ότι είναι 12 από την Παλαιά Διαθήκη, 12 από την Καινή. Αυτό δεν είναι αληθές. Πρέπει και 24 να είναι από την Καινή Διαθήκη, καθώς στην αρχή δεν έχουν αρπαγή ή της Παλαιάς Διαθήκης, αλλά θα συναχθούν από τους αγγέλους στο τέλος, δηλαδή πριν τη Δευτέρα Παρουσία. Οι 24 λοιπόν αποδεικνύουν την προηγηθήσα αρπαγή της Εκκλησίας, και μέσα από το Λόγο του Θεού φανερώνεται ότι αυτά πρέπει να είναι άτομα της Καινής Διαθήκης, της αρπαχθήσης Εκκλησίας του Χριστού. Περισσότερο από αυτά δεν μπορούμε να πούμε, αυτά βγαίνουν συμπερασματικά μεν, αλλά με βεβαιότητα δε, από το Λόγο του Θεού. Στη συνέχεια φαίνονται 7 λαμπάδες πυρός και όμενε έμπροσθεν του θρόνου, που είναι τα 7 πνεύματα του Θεού με τα χαρακτηριστικά τους, γιατί ένα είναι το Πνεύμα το Άγιο, ο Παράκλητος, το Πνεύμα της Αληθείας, αλλά όπως είναι γεγραμμένο στον Ισαΐα τον προφήτη, είναι Πνεύμα σοφίας και συνέσεως, είναι Πνεύμα βουλής και δυνάμεως, είναι Πνεύμα γνώσεως και ευσεβίας και φόβου Κυρίου. Αυτά τα 7 πνεύματα, όπως λέει ο Λόγος του Θεού, είναι γύρω από το θρόνο του Θεού. Μπροστά στο θρόνο του Θεού υπάρχει θάλασσα Ιαλήνη, που σημαίνει στέρεα, δηλαδή ο ουρανός δεν ταλαιπωρείται από τρικυμίες και από αγριεμένα κύματα, όπως ταλαιπωρείται ο κόσμος από τρικυμίες και τα αγριεμένα κύματα της θάλασσας που είναι ο κόσμος. Εκεί υπάρχει η ειρήνη του Θεού, γιατί βασιλεύει ο Θεός της ειρήνης. Αλλά επίσης, εν το μέσο του θρόνου και κύκλο του θρόνου υπήρχαν 4 ζώα με συγκεκριμένη περιγραφή, που είναι και αυτό το οποίο μπορούμε να πούμε, να ισχυριστούμε,
ότι είναι ο Ιησούς Χριστός και τα τέσσερα μαζί, όχι ότι είναι ο Ιησούς Χριστός, αλλά ο Ιησούς Χριστός έχει αυτή την περιγραφή, είναι ο Λέων εκ της φυλής του Ιούδα, το ένα μοιάζει με Λέοντα, είναι το Μοσχάριον που είναι ο δούλος, ο Ιησούς Χριστός είναι ο δούλος του Θεού, είναι ο άνθρωπος, ως άνθρωπος, ο Ιησούς Χριστός είναι ο Υιός του ανθρώπου και είναι αετός πετώμενος που είναι ο Υιός του Θεού του ζώντος. Και τα τέσσερα ζώα, κάθε ένα από αυτά είχε έξι πτέρυγες, όπως τα σεραφείμ που αποκαλύπτονται στο βιβλίο του Ισαΐα του προφήτου, όταν ο Θεός τον οδηγεί στη δόξα του Χριστού. Αλλά εκτός από το ότι είναι το ξαναδιαβάζω από μέσα, και τα τέσσερα ζώα είχαν έκαστον χωριστά να έξι πτέρυγες κυκλώθεν, όπως είχαν τα σεραφείμ, και έσωθεν ήσαν γέματα οφθαλμών, όπως ήταν τα χερουβείμ. Τα σεραφείμ είναι για τη δοξολογία του Θεού, τα χερουβείμ φαίνεται ότι είναι για οι πολεμιστές, οι ουράνιοι πολεμιστές του Κυρίου. Αυτά τα ζώα είναι φτιαγμένα να προσφέρουν δόξα, τιμή και ευχαριστία στον θρόνο που κάθεται ο ζών εις τους αιώνας. Όταν λοιπόν αυτά τα τέσσερα ζώα πρόσφεραν τη δοξολογία τους στο Θεό, τότε οι 24 πρεσβύτεροι, που πρέπει να προσθέσουμε και κάτι άλλο, το χαρακτηριστικό τους ήταν ότι είχαν λευκά ημάτια, που δείχνει ότι είναι άνθρωποι σεσωσμένοι, καθώς τα λευκά ημάτια είναι τα δικαιώματα των Αγίων, αλλά είχαν και 7 στεφάνους Χριστούς επί των κεφαλών, που είναι στεφανωμένοι, δηλαδή δοξασμένοι, δηλαδή έχουν λάβει μέρος στην αρπαγή της Εκκλησίας και έχουν ακούσει το «Εύγε δούλε αγαθέ και πιστέ, στα ολίγα εστάθης πιστός, στα πολλά θα σε καταστήσω». Αυτοί λοιπόν οι 24 πρεσβύτεροι, όταν άκουσαν τα ζώα να προσφέρουν στον ζώντα εις τους αιώνας δόξα, τιμή, ευχαριστία, έπεσαν ενώπιον του καθημένου στο θρόνο και προσκύνησαν τον αιώνιο Θεό και έβαλαν τα στεφάνια τους ενώπιον του θρόνου του Θεού σαν ένδειξη υπακοής, υποταγής και αναγνώρισης της παντοτινής εξουσίας και δόξας του Θεού, αλλά ταυτόχρονα και αναγνώριση ότι οτιδήποτε και αν έχουν ένδοξο στην παρουσία τους, το οφείλουν στον παντοδύναμο Θεό. Και στη συνέχεια δόξασαν και 24 πρεσβύτεροι, λέγοντες: «Άξιος είσαι Κύριε να λάβεις τη δόξα και την τιμή και τη δύναμη, γιατί εσύ είσαι ο δημιουργός των πάντων και κατά το θέλημά σου όχι μόνο δημιουργήθησαν τα πάντα, αλλά συνεχίζουν και υπάρχουν». Τώρα μπαίνουμε στο 5ο κεφάλαιο, όπου εμφανίζεται ένα άλλο πρόσωπο, το αρνίον το εσφαγμένον, που είναι ταυτόχρονα και ο Λέων εκ της φυλής του Ιούδα. Λέων εκ της φυλής του Ιούδα, καθώς εις αυτόν εδόθη πάσα εξουσία να κρίνει ζώντες και νεκρούς, αλλά και αρνίον το εσφαγμένο, διότι εις αυτόν εδόθη με τη θυσία του, με το αίμα του, να σώσει όλους τους ανθρώπους που θα δεχθούν τη θυσία του, αλλά και θα αναγνωρίσουν τη δόξα του. Εκεί λοιπόν στα δεξιά του θρόνου, επί του οποίου εκάθητο ο ζώνης του αιώνας, ο μόνος δεσπότης, είδε ο Ιωάννης ένα βιβλίο, πάπυρο, κύλινδρο, γεγραμμένον έσωθεν και όπισθεν και κατασφραγισμένον με σφραγίδες 7. Σφραγισμένο με 7 σφραγίδες, όπου, όπως θα δούμε παρακάτω, κανείς δεν μπορούσε να ανοίξει τις σφραγίδες αυτές. Μέσα σε αυτό το βιβλίο είναι γραμμένες όλες οι πληγές, οι συμφορές που θα έρθουν στους ανθρώπους μετά την αρπαγή της Εκκλησίας, δηλαδή η οργή του αρνίου του εσφαγμένου, το οποίο τότε θα ανοίξει, γιατί κανείς δεν μπορεί να τα ανοίξει, τότε θα τα ανοίξει αυτός που έχει την εξουσία, όπως θα δούμε, να τα ανοίξει, ώστε να αρχίσουν να ενεργούνται
όλες οι συμφορές, επαναλαμβάνω, που ο Θεός έχει προσδιορίσει στους ανθρώπους που θα μείνουν κάτω μετά την αρπαγή της Εκκλησίας. Ας το διαβάσουμε όμως το δύο εδάφιο. «Και είδων άγγελων ισχυρών κηρύττοντα με τα φωνής μεγάλης, ποιος είναι άξιος να ανοίξει το βιβλίο και να λύσει τα σφραγίδας αυτού?» Υπάρχει κάποιος που να έχει την εξουσία, τη δύναμη, αλλά και να είναι άξιος να ξεσφραγίσει, να ανοίξει τις σφραγίδες του βιβλίου αυτού? «Και ουδής δεν μπορούσε ούτε στον ουρανό, ούτε στη γη, ούτε κάτω από τη γη να ανοίξει το βιβλίο, ούτε καν να βλέπει αυτό». Ένα βιβλίο πολλαπλά σφραγισμένο, όπου κανένα πλάσμα δεν μπορεί να το ανοίξει για να εκχυθούν στην ανθρωπότητα οι πληγές που ο Θεός έχει προσδιορίσει ως οργή του αρνίου, του εσφαγμένου, επάνω σε αυτούς που θα απομείνουν στη γη με άρχοντα και βασιλιά τους τον Αντίχριστο, αλλά και τον ψευδοπροφήτη. «Και εγώ», λέει ο Απόστολος Ιωάννης, «έκλαιγα πολύ, γιατί κανένας δεν βρέθηκε άξιος να ανοίξει και να αναγνώσει το βιβλίο, ούτε να το βλέπει». Δηλαδή δεν θα έρθει η οργή του Θεού. Δεν θα κάνει εκδίκηση ο Θεός σε αυτούς που ταλαιπώρησαν και ταλαιπωρούν και θα ταλαιπωρήσουν το ανθρώπινο γένος. Ήταν κάτι που πλήγωσε τη δικαιοσύνη του Θεού στην καρδιά του Ιωάννη. Μα δεν θα επέμβει ο Θεός, δεν θα ενεργήσει ο Θεός. Δεν είναι κάτι που τον χαροποίησε, όπως θα τολμούσα να πω, θα μπορούσε, θα έπρεπε ίσως, γιατί αν έρχονται συμφορές και εγώ εμποδίσω με την προσευχή μου την εκπλήρωση και την εκτέλεση, τώρα όμως, την περίοδο της χάριτος, θα χαρώ. Τότε όμως, στην περίοδο του Αντιχρίστου, όπου βασιλεύει ο άρχον του κόσμου τούτο ο διάβολος με τους δούλους του, θα λυπηθώ. Γι' αυτό και ο Ιωάννης λυπήθηκε πάρα πολύ, ότι δεν υπήρχε κάποιος άξιος να ελευθερώσει τις πληγές της οργής του Θεού. Όμως ένας εκ των πρεσβυτέρων μιλέγει, απαντάει στον Ιωάννη, θαυμάσια εμπειρία. Πάνω στον ουρανό διαδραματίζεται κάτι με την απόλυτη συμμετοχή όχι των ουρανίων δυνάμεων, αλλά και του Ιωάννη, του ανθρώπου που ο Θεός τον οδήγησε εκεί για να τα ζήσει και να μας τα περιγράψει. Ζει με το σώμα του, με την ψυχή του, με το πνεύμα του. Όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, δεν εξεύρω εντός του σώματος ή εκτός του σώματος, δεν εξεύρω. Και ο Ιωάννης ζει στον ουρανό, καθώς ήλθε εις πνευματική έκσταση. Και ένας λοιπόν εκ των 24 πρεσβυτέρων το απάντησε, μην κλαις, γιατί υπερίσχυσεν ο Λέων ως της είναι εκ της φυλής του Ιούδα. Όπως είπαμε, ο Ιησούς ο Χριστός ο Ανεστημένος με τη μορφή του Λέοντος εκ της φυλής του Ιούδα, που έχει εξουσία να φέρει και κρίση και να κάνει εκδίκηση των εκλεκτών του Θεού εναντίον των ανθρώπων όλων αυτών, των δούλων και των παιδιών του διαβόλου, που ταλαιπώρησαν και ταλαιπωρούν και θα ταλαιπωρήσουν τους ανθρώπους. «Υπερίσχυσεν ο Λέων, ο οποίος είναι εκ της φυλής του Ιούδα, η ρίζα του Δαβίδ, να ανοίξει το βιβλίο και να λύσει, να ελευθερώσει τα 7 σφραγίδας αυτού». Να λοιπόν που βρέθηκε στον ουρανό ένας κάποιος, καθώς κανένα ουράνιο δημιούργημα, κανένα γήινο πρόσωπο και κανένα καταχθόνιο, καμία καταχθόνια ύπαρξης δεν μπορούσε να ελευθερώσει, να λύσει τις σφραγίδες από το βιβλίο της κρίσεως και της οργής του Θεού. «Και είδον, έστρεψα το βλέμμα μου και είδον και ειδού
εν μέσω του θρόνου και των τεσσάρων ζώων, αρνίων εστάμενων ως εσφαγμένων, έχουν κέρατα 7 και οφθαλμούς 7. Να λοιπόν τώρα ο αμνός του Θεού, ο έρων την αμαρτία του κόσμου, που κάθεται πια στο θρόνο του Θεού, καθώς ομολόγησε ο Κύριος, όπως ο πατέρας μου με έβαλε να καθίσω στο θρόνο του, ως αρνίων εσφαγμένων, έτσι και εγώ θα βάλω να καθίσετε εσείς στο θρόνο το δικό μου. Μέσα στο θρόνο του Θεού λοιπόν, ως αρνίων εσφαγμένων, ο σωτήρας του κόσμου, ο αμνός του Θεού, ο έρων την αμαρτία των ανθρώπων, ο οποίος όμως είχε κέρατα 7, τέλεια εξουσία και δύναμη, την απόλυτη εξουσία και δύναμη εκ των 7 κεράτων, αλλά και οφθαλμούς 7, την απόλυτη σοφία και γνώση που μπορούσε να έχει άνθρωπος, γιατί ως άνθρωπος είναι το αρνίον το εσφαγμένον, ο άνθρωπος Χριστός Ιησούς ο Αναστημένος, την τέλεια σοφία και γνώση που εδόθη από το Θεό σε αυτόν, επειδή ενίκησε και ενίκησε δια του θανάτου του, για να ελευθερώσει και ελευθέρωσε δια του θανάτου του τους ανθρώπους από το θάνατο. Η οφθαλμή 7 και τα κέρατα τα 7 ήσαν τα 7 πνεύματα του Θεού, τα απεσταλμένα εισπάσαν την γη, καθώς ο Ιησούς Χριστός είχε και στη γη αυτή εδώ το πνεύμα χωρίς μέτρο, πόσο μάλλον στον ουρανό. Και ήλθε αυτός, το αρνίον το εσφαγμένον, ο Υιός του ανθρώπου, και έλαβε εκ της δεξιάς χείρας, εκ της δεξιάς χειρός του παντοδύναμου Θεού, του καθουμένου του θρόνου, το βιβλίο, για να τα ανοίξει. Και όταν το έλαβε, εδώ αρχίζει τώρα η δοξολογία, η ευλογία από όλους, αρχής γενομένης από τα 4 ζώα, καθώς ότε έλαβε, λέει η γραφή, το βιβλίο, τα 4 ζώα και 24 πρεσβύτεροι έπεσαν ενώπιον του αρνίου, έχοντες έκαστος, κιθάρας και φιάλας χρυσάς, πλήρης θυμιαμάτων, ήτινες είναι η προσευχή των Αγίων. Αρχίζει μια δοξολογία, ένα ένος στον ουρανό, καταρχάς από τα 4 ζώα, στη συνέχεια από τους 24 πρεσβύτερους, οι οποίοι θυμιάζουν με φιάλας χρυσάς πλήρες θυμιαμάτων, όπου αυτά τα θυμιάματα, αυτός ο καπνός που βγαίνει, είναι οι προσευχές των Αγίων, που είναι, όπως μας περιγράφει ο Λόγος του Θεού, εφυλαγμένες σε χρυσές φιάλες. Οι προσευχές μας είναι φυλαγμένες από το Θεό σε χρυσές φιάλες. Δεν χάνονται, δεν εξαφανίζονται. Μάλιστα ο Κύριος στο Ζαχαρία λέει, οι προσευχές σου έφτασαν στον ουρανό, εισηκούστησαν, και μετά από πολλά χρόνια έδωσε απάντηση στις προσευχές του και του εχάρισε Υιόν, και μάλιστα τον Ιωάννη τον Βαπτιστή. Οι προσευχές σου ακούγονται και δεν διαλύονται, δεν χάνονται. Οι προσευχές μας όμως εμποδίζονται. Εμποδίζονται όταν η καρδιά μας, η ζωή μας, οι σκέψεις μας, οι διαλογισμοί μας, η πορεία μας δεν είναι ευάρεστη στο Θεό. Όταν λυπούμε το Πνεύμα το Άγιο, δια το οποίο εσφραγίστημεν για την ημέρα της απολυτρώσεώς μας. Δεν χάνονται, εμποδίζονται, αλλά δεν χάνονται όταν γίνονται με τρόπο ευάρεστο προς το Θεό, δηλαδή σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Και όχι μόνο δεν χάνονται, αλλά και ακούονται. Και όταν ακούονται, ξέρουμε ότι ακούονται, όταν ξέρουμε ότι ακούγονται οι προσευχές μας, τότε έχουμε παρησία προς το Θεό και ό,τι αν ζητάμε λαμβάνουμε. Και άρχισαν να ψάλουν 24 πρεσβύτεροι νέαν οδύν, που δεν έχει ξαναψαλεί στον ουρανό, από τους αναισθημένους με την αρπαγή της Εκκλησίας.
μια νέα οδή που δεν έχει ξανακουστεί στον ουρανό. Άξιος είσαι να λάβεις το βιβλίο και να ανοίξεις τις σφραγίδες αυτού, διότι εσφάγεις. Ως αρνίων εσφαγμένων τον δοξάζουνε οι 24 πρεσβύτεροι. Και μας αγόρασες για το Θεό, στο Θεό, δια το αίματός σου. Δηλαδή, ο Ιησούς Χριστός δεν ήρθε να υπηρετηθεί, αλλά να υπηρετήσει και να δώσει τη ζωή του αντίλυτρον υπέρ πολλών. Πλήρωσε για τις αμαρτίες μας, εξαγοράζοντας την ψυχή μας για λογαριασμό του Θεού. Το μεγάλο μυστήριο της θυσίας του Χριστού. Ο αναμάρτητος Υιός του ανθρώπου, ο Υιός του Θεού που έγινε Υιός ανθρώπου, παρέμεινε αναμάρτητος, εφωνέθη, εσφάγει, όχι εν δικαιοσύνη, καθώς είναι γεγραμμένο ότι ο μισθός της αμαρτίας είναι θάνατος, αλλά εν απολύτω αδικία. Κανένας δεν είχε δικαίωμα να φωνεύσει, να σφαγιάσει τον αναμάρτητο. Πράγμα το οποίο όμως έγινε, παρόλη τη λύσα και τον αγώνα του διαβόλου να κάμει, όχι να εμποδίσει το θάνατο, τον ήθελε το θάνατο του ανθρώπου Χριστού Ιησού, αλλά να κάμει αυτό να αμαρτήσει πριν να πεθάνει. Και επειδή δεν τα κατάφερε, συνετρίβει η κεφαλή του, καθώς σκότωσε τον αναμάρτητο. Και ο Ιησούς Χριστός παρέδωκε την ψυχή του υπερ πάντων ημών για να μας αγοράσει, να μας εξαγοράσει για λογαριασμό του Θεού. Αλλιώς ο Θεός μας εξηγόρασε δια της θυσίας του Υιού αυτού, του Αγίου και αναμάρτητου. Δηλαδή, είμαστε δούλοι της αμαρτίας και του διαβόλου με δεσμά που κανένας δεν μπορούσε να γκρεμίσει και κανένας δεν μπορούσε να μας εξαγοράσει από τη δουλεία μας, παρά μόνο ο Θεός δια του αίματος και της θυσίας του Ιησού Χριστού. Ακούγεται λοιπόν στον ουρανό αυτή η νέα οδή για πρώτη φορά. Άξιος είσαι αρνίων εσφαγμένων να λάβεις το βιβλίο, γιατί η θυσία σου είχε αποτέλεσμα. Δεν ήταν μία θυσία άχρηστη, ματέα, είχε αποτέλεσμα. Με τη θυσία σου και με το αίμα της θυσίας σου μας εξαγόρασες εις τον Θεόν εκ πάσης φυλής και γλώσσης και λαού και έθνους. Και όχι μόνο μας εξαγόρασες, αλλά μας έκαμες και βασιλείς και ιερείς στον Θεό για την χιλιετή βασιλεία, όπου εσύ θα είσαι βασιλιάς. Ενώ εσύ θα είσαι βασιλιάς για 1000 χρόνια επί της γης, εμάς που μας εξαγόρασες μας κατέστησες ιερείς και βασιλείς του υψίστου. Και όχι μόνο αυτό, και μετά τη χιλιετή βασιλεία θα βασιλεύομεν εις τους αιώνες των αιώνων. Νέα οδή. Ποιοι είμαστε εμείς? Άνθρωποι αχρίοι, ουτιδανοί, άχρηστοι, που η ζωή μας βρίσκεται στους μικτήρες, που δεν ζούμε πάνω από 70, 80, 90 χρόνια. Νικημένοι από το διάβολο. Δικαίως εχμαλωτισθέντες, λάφυρα του διαβόλου, αλλά δόξα εις το αρνίον το εσφαγμένο. Γι' αυτό μπορούμε να το δοξάζουμε εμείς από τώρα, αδερφοί. Δόξα στο αρνίον το εσφαγμένο. Σε αυτό ανήκει η τιμή, η λατρεία, η δόξα, η προσκύνηση. Είναι ο Υιός του Θεού του ζώντος. Σε αυτόν οφείλεται το ότι σήμερα εμείς δεν είμαστε δούλοι της αμαρτίας,
αλλά είμαστε ελευθεροθέντες δια το αίματος του Χριστού στην παρουσία του Θεού. Είμαστε ελεύθεροι, αδερφοί, να τον δοξάσουμε, να τον ακούμε, να μας διδάσκει, να προσευχόμεθα, να τον πλησιάζουμε, να τον αγγίζουμε, να ζητάμε μέσα σε όστρακα άχρηστα να κατοικήσει υπερβολή της δόξας και της δυνάμεως του Θεού. Να κατοικήσει μέσα μας δια του Πνεύματος του Αγίου ο απόλυτος, ένας, αληθινός, τριαδικός Θεός. Να είμεθα ναός του Θεού. Αλληλούια. Γι' αυτό δοξάζουμε το αρνίον το εσφαγμένο. Είμαστε ευγνώμονες. Αλληλούια, δόξα στο αρνίο το εσφαγμένο. Και θα σας πω και κάτι άλλο, είναι και ανάμεσά μας. Κύριε Θεέ μου. Και μέσα μας κατοικεί και ανάμεσά μας είναι και μας μιλάει. Και μας ευλογεί. Και μας υπόσχεται. Και μας φανερώνει και μας αποκαλύπτει. Και μας σώζει και μας ελευθερώνει και διατηρεί τη σωτηρία μας μέχρι την αρπαγή της Εκκλησίας. Χωρίς αυτόν δεν θα μπορούσαμε ποτέ να κάνουμε τίποτα. Θα ήμασταν όπως είμαστε πραγματικά, άχρηστοι, ασήμαντοι, τυποτένοι, άθλοι, χαμένοι για τους αιώνες των αιώνων. Αλλά τώρα είμαστε ζωντανοί. Πέθανε για να ζούμε εμείς. Αναστήθηκε για να μας δοξάσει ο Θεός. Και ετοιμάζει τα πάντα για να έρθει να μας παραλάβει. Η δόξα, η δύναμη, η σοφία, ο πλούτος, η προσκύνηση, οδεί νέα στον ουρανό, την οποία μόνο εμείς μπορούμε να καταλάβουμε, γιατί κανείς δεν γνωρίζει ημί ο λαμβάνων. Και τώρα η χοροδία της δοξολογίας στον ουρανό επεκτείνεται. Και είδων και ήκουσα φωνήν αγγέλων πολλών. Δοξολογία άρχισε από τα τέσσερα ζώα, από τους 24 πρεσβύτερους. Τώρα φωνή αγγέλων πολλών κυκλώθεν του θρόνου και των ζώων και των πρεσβυτέρων, και ήταν ο αριθμός αυτών μυριάδες μυριάδων και χιλιάδες χιλιάδων, λέγοντες με τα φωνής μεγάλης. Πω, τι δοξολογία στον ουρανό. Και εκεί θα είμαστε κι εμείς, αδερφοί. Κάπου πίσω, αλλά θα είμαστε κι εμείς. Δεν θα είμαστε μαζί με τους 24 πρεσβύτερους, δεν θα είμαστε στην πρώτη σειρά, αλλά θα είμαστε, αδερφοί. Και θα σας πω κάτι, αυτά που μας αποκαλύπτει σήμερα ο Λόγος του Θεού είναι και μια μεγάλη υπόσχεση ότι θα τα ζήσουμε. Όχι εδώ στη γη τότε, αλλά εκεί στον ουρανό τότε. Τώρα είμαστε εδώ στη γη, τότε θα είμαστε εκεί μαζί με το ζώντα εις τους αιώνες. Μαζί με τα τέσσερα ζώα, τους 24 πρεσβύτερους, κάπου εκεί θα είσαι και θα είμαι. Θα τα βλέπουμε, θα τα ζούμε, θα τα απολαμβάνουμε. Θα ακούμε αυτή τη δοξολογία των μυριάδων και χιλιάδων χιλιάδων αγγέλων που θα φωνάζουν «Άξιον είναι το αρνίον το εσφαγμένον που είναι σήμερα ο φίλος σου». Πω. Δεν χάνεις το μυαλό σου. Εγώ όταν τα διαβάζω χάνω το μυαλό μου, αδερφοί. Αυτό το αρνίον το εσφαγμένο που θα το δοξάζουν μυριάδες μυριάδων και χιλιάδες χιλιάδων άγγελοι, λέγοντας άξιον είναι το αρνίον το εσφαγμένο να λάβει και τη δύναμη και τον πλούτο και τη σοφία και την ισχύ και την τιμή και τη δόξα και την ευλογία. Σήμερα είναι αυτός που πηγαίνω στο ταμείο μου και του λέω Χριστέ μου Ιησού μου, σωτήρα μου, και μου λέει δεν σε λέω πλέον δούλο μου αλλά φίλο μου σε λέω. Και του μιλάω και μ' ακούει. Δεν τον βλέπω, που αν μου ανοίξει τα μάτια θα τον δω κιόλας. Του μιλάω και μ' ακούει. Και μου μιλάει και τον ακούω. Δόξα Κύριε μου. Εγώ δεν θα σας πω, τόσο πολύ αγαπάω το Λόγο του Θεού. Από αυτά. Από αυτά τα οποία μας γράφει. Και είναι αδερφοί, ανθρώπινα δεν γίνεται να τα σκεφτείς. Είναι στη Βασιλεία των Ουρανών. Και να σας πω κάτι, δεν είναι μετά από πάρα πολλά χρόνια, ο Κύριος έρχεται ταχαίως. Μην περιμένετε να σας πω ακριβώς, αλλά έρχεται ταχαίως, αδερφοί. Αυτά όλα θα τα ζήσουμε σε λίγο, εάν
συμπάσχομεν με ταυτού σήμερα. Γιατί? Γιατί θα το κληρονομήσουμε, θα συμβασιλεύσουμε εάν συμπάσχομεν σήμερα με ταυτού. Μην ξεχνάμε ποτέ, αδερφοί, ότι η οδός την οποία μας προσκαλεί ο Κύριος είναι τεθλιμμένη και η πόρτα στενή και πρέπει να αντέξουμε. Δεν είναι εύκολο να περνάς κάθε φορά από τη στενή πύλη. Για να περάσεις κάθε φορά από τη στενή πύλη πρέπει να αφήνεις πολλά πίσω σου. Δεν μπορείς να κουβαλάς άλλα πράγματα και να μπαίνεις. Και δεν είναι εύκολο να περπατάς συνέχεια στην τεθλιμμένη οδό. Δεν είναι εύκολο. Με τη χάρη του Χριστού όμως είναι ένδοξο. Είναι αληθινό. Είναι ευλογημένο. Πάμε για τον ουρανό, αδελφοί. Αλλά δεν είναι ότι είμαστε και κακομοιριασμένα προβατάκια του Κυρίου. Είμαστε ένδοξοι από τώρα βασιλείς και ιερείς του υψίστου και μας έχει δώσει εξουσία να πατάμε πάνω σε φίδια και σε σκορπιούς και σε όλη τη δύναμη του εχθρού και να μπορούμε με παρησία μέσα στην αθλειότητά μας και στην κακομοιριά μας σαν άνθρωποι να λέμε Κύριε στο όνομα του Χριστού σώσε με, ελευθέρωσέ με, βοήθησέ με. Και ακόμη λέμε και ακόμη Κύριε επιτίμησε το διάβολο σε παρακαλώ στο όνομα του Χριστού. Διώξε μακριά από τη ζωή μου, από την οικογένειά μου, από την εκκλησία τα πνεύματα της πονηρίας και της αντιστάσεως. Θα ζήσουμε ένα αιώνιο μεγαλείο. Σήμερα ζούμε ένα ουράνιο θαύμα. Το ότι είμαστε σήμερα εδώ είναι ένα μεγάλο θαύμα. Και δεν είναι ούτε το πρώτο ούτε το τελευταίο. Ήρθαμε με θαύμα, ζούμε με θαύματα και θα αρπαχθούμε στον ουρανό με ένα πολύ μεγάλο θαύμα όταν θα ακούσουμε τη σάλπιγγα του Θεού και αυτό το θνητό που πονάει, που γερνάει, εκπείρα σας το λέω τώρα, που πονάει, που γερνάει, που ταλαιπωρείται, που φθύρεται ο εξωτερικός άνθρωπος. Αυτό το φθαρτό σε μια στιγμή εν ρηπεί οφθαλμού, εν τη εσχάτη σάλπιγγε, θα ενδυθεί αφθαρσία. Αυτό το θνητό εν μια στιγμή εν ρηπεί οφθαλμού, εν τη εσχάτη σάλπιγγε, θα ενδυθεί αθανασία. Και εμείς εκεί πέρα θα είμαστε μαζί του εις τους αιώνες των αιώνων. Αλληλούια. Έχουμε χαρά, δεν έχουμε? Είμαστε ευγνώμονες. Ποιος μπορεί να έχει άλλος άνθρωπος τη χαρά που έχουμε εμείς γιατί μας τη δίνει ο Θεός δια του Ιησού Χριστού εν Πνεύματι Αγίου. Χαρά της αποκάλυψης των μελλόντων, αυτά που πρέπει να γίνουν. Χαρά της ευλογίας του παρόντος και χαρά της ελευθερίας του παρελθόντος. Μας ελευθέρωσε, αδερφοί. Πόσες φορές δεν έχουμε σκεφτεί κι εγώ να λέω Χριστέ μου, αν δεν με είχε σώσει τι θα ήμουνα, πού θα ήμουνα τώρα, πώς θα ήταν η οικογένειά μου, πώς θα ήμουνα, πού θα ήμουνα. Ένας δυστυχισμένος, αν ζούσα, γιατί αν δεν ζούσα θα ήμουνα και στην απώλεια, ένας δυστυχισμένος άνθρωπος, απελπισμένος, γιατί πραγματικά ο άνθρωπος του κόσμου είναι χωρίς ελπίδα, ενώ εμείς έχουμε ελπίδα βεβαία και ασφαλή ότι αυτά που διαβάζουμε θα τα ζήσουμε. Σε λίγο, όπου να είναι. Κύριος έρχεται, αδερφοί. Αμήν. Κύριος έρχεται. Αλλά η χοροδία συνεχίζεται και επαυξάνεται. Και παν κτίσμα. Επαναλαμβάνω και υπενθυμίζω. Η δοξολογία άρχισε όταν πήρε στα χέρια του το αρνείο το εσφαγμένο από το χέρι του παντοδύναμου Θεού το βιβλίο με τις 7 σφραγίδες, το βιβλίο της οργής και της κρίσεως του Θεού. Και άρχισε η δοξολογία από τα 4 ζώα, ύστερα από τους 24 πρεσβύτερους οι οποίοι άρχισαν να ψέλουν τη νέα οδή που δεν έχει ξανακουστεί στον ουρανό. Δοξολογίες και ευχαριστίες έχουν ακουστεί στον ουρανό. Νέα οδή όμως πρώτη φορά ακούγεται. Καθώς τη δόξα τη δίνουνε 24 πρεσβύτεροι και όλη η αρπαγμένη εκκλησία
στο αρνίον το εσφαγμένο. Και ακούγοντας τη νέα οδή, όλοι οι άγγελοι του ουρανού αρχίζουν και αυτοί να ψέλουν και να δοξάζουν άνθρωπο Ιησού Χριστόν. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό, να δοξάζει ο ουρανός άνθρωπο. Αλλά ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος? Το αρνείο το εσφαγμένο. Είναι ο λόγος του Θεού που έγινε σάρξ. Δεν έχει ξανακουστεί να δοξάζεται από αγγέλους άνθρωπος? Βέβαια. Γιατί το λόγο του Θεού ο Κύριος τον έκανε καταρχάς για μικρό διάστημα κατώτερο των αγγέλων. Αλλά με δόξα και τιμή εστεφάνωσε αυτόν. Αλληλούια. Και αφού, όπως είπαμε, η χοροδία επεξετάθη σε όλους τους αγγέλους, τώρα επεκτείνεται έτι περισσότερο. Και παν κτίσμα, το οποίο είναι στον ουρανό. Παν κτίσμα. Και παν κτίσμα που είναι επί της γης και υπό κάτω της γης και όσα είναι τη θαλάσση, και πάντα τα εν αυτοί σήκουσα ότι έλεγον εις τον καθήμενον επί του θρόνου και εις το αρνίον η ευλογία και η τιμή και η δόξα και το κράτος εις τους αιώνες των αιώνων. Αυτό μου θυμίζει αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος δια Πνεύματος Αγίου, και σε αυτόν εδόθη το υπερπανόνομα και μπροστά σε αυτόν θα κλείνει παν γόνι επουρανίων, επιγείων και καταχθονίων και πάσα γλώσσα θα ομολογήσει αυτόν Κύριον. Δεν είναι ακριβώς αυτό. Δεν είναι ακριβώς αυτό. Αυτό θα γίνει στο τέλος, όταν και μετά τη χιλιετία βασιλεία, στη μεγάλη κρίση, όπου όλοι θα ομολογήσουν ότι ο Ιησούς Χριστός είναι Κύριος, καθώς ο Πατέρας Θεός θα υποτάξει τα πάντα στα πόδια του Χριστού. Και όταν τα πάντα υποταχθούν από τον Πατέρα Θεό στα πόδια του Ιησού Χριστού, τότε και ο Χριστός αυτά θα υποτάξει τα πάντα στα πόδια του Θεού και τότε θα γίνουν τα πάντα εν πάση. Εκεί πάσα γλώσσα θα ομολογήσει τον Ιησού Χριστόν Κύριον, πουρανίων, επιγείων και καταχθονίων. Και τα τέσσερα ζώα έλεγον αμήν όταν έψελαν εις τον καθήμενον επί του θρόνου και στο αρνίον, ας είναι η ευλογία, η τιμή, η δόξα και το κράτος του αιώνας των αιώνων, όλα τα κτίσματα στον ουρανό, στη γη, υπό κάτω της γης, υπό κάτω της θαλάσσης και πάντα τα εν αυτής, όταν όλα τα κτίσματα έδιδαν τη δόξα στον Πατέρα Θεό και στο αρνίον, τότε τα ζώα έλεγαν αμήν, αληθώς ανήκει δόξα. Και είναι η πρώτη φορά, αδερφοί, που όλο το σύμπαν, όλος ο ουρανός δεν δοξάζει μόνο τον αιώνιο Θεό, αλλά δίπλα του και έναν άνθρωπο. Απίστευτο. Όποιος το έλεγε αυτό θα τον έλεγαν αιρετικό, αλλά αληθινό. Η πρώτη φορά που όλες οι δυνάμεις ψέλνουν με οδή νέα και δοξάζουν εκτός από τον παντοδύναμο Θεό και έναν άνθρωπο, είναι αυτή η στιγμή. Και ποια είναι αυτή η στιγμή? Που εξεπληρώθη αυτό που είπε ο Θεός: σε αυτόν έδωσα πάσαν την εξουσία. Σε μέ δόθη πάσα εξουσία στον ουρανό και στη γη. Και η εξουσία να ανοίξει το βιβλίο των εσφραγισμένων με 7 σφραγίδες από τον παντοδύναμο Θεό, εδόθη όχι σε αγγέλους, σε αρχαγγέλους, σε χερουβίμ, σε σεραφείμ, αλλά στον Υιόν του ανθρώπου. Αλλά αυτός ο Υιός του ανθρώπου είναι ο Λόγος του Θεού που έγινε σάρξ, είναι Υιός Θεού και Υιός ανθρώπου. Εδώ όμως αποκαλύπτεται σαν Υιός ανθρώπου, σαν αρνίων εσφαγμένων. Και οι 24 πρεσβύτεροι έπεσαν και προσεκίνησαν τον ζώντα εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αδελφοί. Δόξα να έχει ο Θεός. Όταν διαβάζω το Λόγο του Θεού έχω πολύ χαρά. Έχω πολύ χαρά γιατί μας δείχνει πράγματα
υπερθαύμαστα, ουράνια, ένδοξα, τα οποία ευχαριστούμε το Θεό ότι μπορούμε και, μπορεί και να τα ζήσουμε χωρίς να περάσουμε από το θάνατο το φυσικό, τον ανθρώπινο, από τις οδύνες του θανάτου.